Εκείνοι οι οποίοι έρχονται και προσεύχονται και έχουν μέσα τους την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον πλησίο, ο Θεός μετρά του κάθε ενός μας. Πόση αγάπη έχουμε, πόση πίστη έχουμε, πόση προσευχή κάνουμε. Διότι εδώ που έρχεστε, μην νομίζετε ότι έρχονται όλοι για να προσευχηθούν. Έρχονται άλλοι για να ακούσουν. Έρχονται άλλοι για να βαθμομετρήσουν, να δουν τι γίνεται εδώ. Έρχονται άλλοι για να λύσουν τις απορίες τους. Δεν έρχονται όλοι εδώ για να προσευχηθούν στον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ θερμώς να ξέρετε όταν έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο θα έρχεστε για προσευχή στον Θεό. Μέσα από αυτήν όλη την προσευχή την οποία κάναμε ακούσατε τι κάνουν οι μάγοι και οι μάγισσες. Τα ακούσατε. Και τούτα που είπαμε είναι ελάχιστα, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα τα οποία κάνουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει ο διάβολος με τους μάγους. Αλίμονον όμως εις τους μάγους οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Ήδη από αυτήν την ζωή να βρίσκονται στην κόλαση. Όταν κλείσουν τα μάτια τους και δουν την αλήθεια πια, τον αληθινόν κόσμο, τόσο είναι ο ψεύτικος. Δεν έχουμε εδώ αληθινόν κόσμο. Εδώ είναι σκιά τα πάντα. Είδατε τον ήλιο, όταν περάσει ένα νεφάκι από μπροστά του, ότι γίνεται μια σκιά. Ύστερα από λίγο φεύγει το νεφάκι, φαίνεται ο ήλιος. Το ίδιο είναι και στην παρούσα ζωή. Εδώ νομίζει ο περισσότερος κόσμος ότι θα ζήσει αιώνια. Δεν είναι αιώνιος ζωή αυτή. Η ζωή, η άλλη είναι η αιώνιος, η πραγματική ζωή. Εκεί που θα δούμε τον Παράδεισο, εκεί που θα δούμε την κρίση του Θεού, εκεί που θα δούμε την Παναγία μας, την οποία πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και να πω και το φοβερό, το φοβερότερο πάντων, εκείνοι που βλασφημούν τον Χριστό και την Παναγία μας, τι θα γίνουν, τι θα γίνουν. Τι θα γίνουν. Γι' αυτόν τον λόγο εκεί θα τα δούμε όλα. Εδώ μαρτυρούν από εδώ οι μάγοι. Οι μάγοι να ξέρετε ότι μαρτυρούν από εδώ. Το τι υποφέρουν, διότι όταν έρχεστε εσείς στο Χριστό, όταν ζητείτε τη βοήθεια του Χριστού, την ώρα που διαβάζονται οι ευχές, οι δαίμονες πηγαίνουν σε εκείνους που τους στέλνουν. Και να σκεφτείτε τι γίνεται όταν πέσουν πάνω τους οι δαίμονες οι οποίοι χτυπιούνται από τη χάρη του Θεού, μαστιγώνονται από τη χάρη του Αρχαγγέλου. Αυτοί πηγαίνουν σε εκείνους που τους έστειλα. Και ομολογούν εδώ και λένε, τι λένε. Τώρα λέγει πάω με φόρα πάνω της, λέγει αυτές που με έστειλαν εδώ και αλλή μόνο της τι έχει να υποφέρει. Να σκεφτείτε ότι από εδώ υποφέρουν αυτοί οι οποίοι κάνουν μαγείες. Πόσο μάλλον στον άλλο κόσμο. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζουν οι μάγοι. Γι' αυτό ασχολούνται με τους δαίμονες. Οι δαίμονες δεν αγαπούν τον κόσμο. Οι δαίμονες μισούν τον κόσμο, την εικόνα του Θεού. Θυμίζετε εμείς στα χωριά τι λένε, όποιος δεν μπορεί να δει τον γαΐδαρο δέρνει το σαμάρι του. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο Θεό και έρχονται σε εμάς. Και χτυπούν αλίπητα εμάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε εμείς καθαροί.
Και να σταματήσουμε το τσιγάρο πρώτα. Να κάνω μια ερώτηση. Το τσιγάρο. Να τελειώσω και μετά. Όσοι καπνίζετε, μην έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο. Όσοι βάζετε το διαβολόχορτο στο στόμα σας, μην έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο. Όσοι έχετε αγκαλιά το σατανά, μην έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο. Διότι μας κοροϊδεύει όλους. Εφόσον λέει με αγαπά και μ' είχε στην αγκάλι του, τι με διώχνει, λέει. Εγώ δεν φεύγω. Δεν φεύγω, λέει. Θυμιάζεσαι εσύ εκείνον, λέει, και εννοεί το Θεό. Με θυμιάζουν και εμένα οι δικοί μου, λέει. Το λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο θέλει. Θέλει να διώξει τον σατανά και τον κρατάει στην αγκάλι σου. Και το φοβερό είναι ότι πηγαίνουμε και ανοίγουμε το στόμα μας που βρωμάει αυτό το τσιγάρο για να βάλουμε τον καθαρόν Θεό στο στόμα μας. Μα ποια σχέση έχει ο Θεός με τον σατανά ή ο Θεός με την αμαρτία? Δεν είχε καμία σχέση. Και όμως κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Θεού, το Θεό τον ίδιο, και από την άλλη μεριά μόλις τελειώσουμε βάζουμε το τσιγάρο στο στόμα. Δηλαδή του Θεού, στο στόμα του Θεού. Φανταστήκατε ποτέ να σας δείξει ένας μία εικόνα του Χριστού μας με το τσιγάρο να καπνίζει? Φανταστήκατε ποτέ αυτό? Δεν θα πείτε ποιος για όλα άνθρωπος έκανε αυτό το πράγμα? Πόσο ευεβήλωσε την εικόνα του Χριστού? Μα η εικόνα του Χριστού εκείνη που είναι και προσκυνούμε μπροστά στην εικόνα που είμαι θα εμείς του Χριστού είναι τεραστία διαφορά. Διότι εμείς είμαι θα ζωντανή εικόνα του Χριστού. Εκεί είναι η εικόνα του Χριστού την οποία προσκυνούμε με πίστη και ανεβαίνουμε στο θρόνο του Θεού και τον βλέπουμε. Όταν πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε την εικόνα του Χριστού, εκείνη την ώρα το μυαλό μας μεταβαίνει στον παράδεισο και στον θρόνο του Θεού και προσκυνούμε τα ποδαράκια του Θεού. Έτσι πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε, όχι να πηγαίνουμε γρήγορα γρήγορα. Βλέπω και το λέω με πολύ λύπη. Έρχονται να προσκυνήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο και προσέξτε τι κάνουν. Προσέξτε. Είναι σταυρός αυτός. Είναι σταυρός αυτός. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο διώχνουν τον διάβολο. Δεν φεύγει ο διάβολος έτσι. Αν δεν κάνεις τούτο και αυτό και τούτο και αυτό, δεν φεύγει ο σατανάς. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις πολλούς σταυρούς. Έναν, αλλά με πίστη. Να κάνεις το σημείο του σταυρού ήσυχα, όμορφα και να καταλάβεις τι κάνεις. Τότε φεύγει ο σατανάς. Εάν κάνεις αυτό το μαντολίνο, το λαούτο, τους βλέπετε αυτούς, τους λαουτάριδες, τους βλέπετε. Έτσι, τι κάνουν, όλη την ώρα αυτό κάνουν. Αυτό που κάνουν ο περισσότερος κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος. Αυτοί που μπαίνουν στην εκκλησία. Είναι φοβερό τούτο το πράγμα. Να έρχεσαι χρόνια ολόκληρα στην εκκλησία και να μην κάνεις το σημείο του σταυρού όπως θέλει ο Θεός. Είμεθα τύπης χριστιανή, όχι όπως μας θέλει ο Θεός. Και φεύγουμε από αυτό για να δούμε τώρα τη φωνή του Θεού και τη φωνή του σατανά. Να δούμε την φωνή του Θεού και τη φωνή του σατανά. Ο Θεός τι λέγει? Ακολουθήστε με, λέει. Εγώ πηγαίνω μπροστά και εσείς ακολουθήστε με. Η φωνή του σατανά. Εγώ διατάζω και εσείς να με ακολουθείτε. Ό,τι λέγει ο Θεός μας λέγει ο σατανάς.
Ο Θεός μας λέγει ότι όσοι θα με ακολουθήσετε, εγώ θα σας υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν θα είναι ψεύτικο. Διότι ο Θεός είναι πηγή της αληθείας. Η αλήθεια. Ο διάβολος είναι η πηγή του ψεύδους. Τι λέγει ο Θεός? Εκείνοι που θα με ακολουθήσουν, λέγει, θα εκλέξουν, λέγει, όχι ένα δρόμο πλατήν και ίσιο, αλλά μία ανηφόρα και ένα στενό δρόμο. Διαφορά τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπεις έναν αμαξωτόν, ολόκληρο αμαξωτόν, ολόκληρη λεωφόρο και βλέπεις μέσα χιλιάδες, μυριάδες κόσμου. Και πάνε. Εμπόδιο δεν υπάρχει, ανηφόρα δεν υπάρχει, κατηφόρα δεν υπάρχει, μόνο ίσιο. Έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ δεν θέλω να πας από εκεί. Εδώ, εγώ θέλω να με ακολουθήσεις, λέει. Και θα μεταφερθούμε τώρα την ώρα που το εφόρτωσαν το σταυρό. Πού τον έβαλα? Σε ίσιωμα. Όσοι πήγατε στους Αγίους Τόπους θα φανταστείτε ένα βουνό. Από εκεί που είναι ο κήπος της Γεσθημανή μέχρι τον Γολγοθάν είναι ένα βουνό ολόκληρο. Υπήρχε ένα δρομάκι και εκεί εκείνους που ήθελαν να τους σταυρώσουν τους εφόρτωναν και το σταυρό. Και να σκεφτείτε τώρα το Θεό μας, ο οποίος δεν έκανε τίποτε, να του φορτώσουν ένα βαρύ σταυρό, βαρύ, πολύ βαρύ σταυρό, να το σηκώσει μετά που ήταν όλη τη νύχτα στις ανακρίσεις, στις μαστιγώσεις, στο ακάνθινο στεφάνι που τρέχαν τα αίματα, στην δίψαν. Ξέβρεται εκείνος που έχει αιμορραγία, ο Θεός να φυλάει, εκείνος ο οποίος πληγώνεται, το πρώτο το οποίο απαιτεί ο οργανισμός είναι το νερό. Διότι έρχεται μια τέτοια δίψα από την αιμορραγία που δεν αντέχει εκείνος που την έχει και ζητά νερό. Ο Χριστός μας αναβαίνει αυτόν τον δρόμο το στενό και φωνάζει, όσοι θα με ακολουθήσετε θα πάρετε το ίδιο δρομάκι. Και ό,τι κάνω εγώ θα το έχετε κι εσείς. Σηκώνω σταυρό, θα το σηκώσετε κι εσείς. Και ανεβαίνει στον Γολγοθάνο ο Χριστός μας και σταυρώνεται. Και σταυρώνεται από ποιους νομίζετε? Από εμάς. Από εμάς. Εμείς το σταυρώνουμε. Εκείνος μας λέγει διψώ και εμείς αντί να του δώσουμε λίγο νερό, του δίδουμε όξος και χολή, ξύδι και χολή. Τα ανεμίγνυαν αυτά τα δυο και τα έδιδαν σε εκείνους οι οποίοι ήσαν πάνω στο σταυρό για να πάθουν ένα είδος ναρκώσεως, όπως τα ναρκωτικά που πίνουν αυτοί τώρα στους δρόμους, τα παιδιά μας. Εκείνο το μείγμα όξους και χολής, όταν το έπινε εκείνος που ήταν πάνω στο σταυρό, επάθαινε μια νάρκωση και δεν ένιωθε πολύ τους πόνους. Και έδωκα, λέγει, όξος και χολήν στο Χριστό μας και όταν εγεύτη, λέγει, ούκ ήθελε μπει, δεν ήθελε να το πει, λέει. Γιατί ήθελε να σηκώσει όλο το βάρος της αμαρτίας, όλου του κόσμου. Ήθελε να σηκώσει αυτό το βάρος. Όταν τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος στο Χριστό μας και έρχονταν με τους μαθητάς του, ήταν ο Απόστολος Ανδρέας, ο Απόστολος Πέτρος, μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου. Και όταν τον είδαν και ερχότανε, έσήκωσε το χεράκι του Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και έδειξε με το δίχτυ και λέει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός λέγει που σηκώνει όλη την αμαρτία όλου του κόσμου. Ας σκεφτείτε, εμείς ακούμε λίγες αμαρτίες και φρύττουμε. Εκείνος που τα βλέπει όλα και τα σηκώνει όλα. Όταν πάει να εξομολογηθεί σε εκείνη την ώρα, ποιος φορτώνεται τις αμαρτίες? Εμείς βλέπουμε το πνευματικό μας εκεί και του λέμε, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτά τα βάρη της αμαρτίας, ποιος τα σηκώνει? Ο Χριστός επάνω στο σταυρό, πάνω στο όνομα του.
Δεν λέγει δεύτε πρός με, λέγει πάντες οικοποιώντας και επεφορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάζει. Να έρθείτε ότι όσοι είστε φορτωμένοι. Μα τι φορτωμένοι, ο κόσμος προπατά στους δρόμους, είδατε κανένα είναι φορτωμένος, τίποτα. Και όμως όλος αυτός ο κόσμος είναι βάρη φορτωμένος, όχι φορτωμένος, με πολύ βάρη φορτίο. Και τι λέει ο Χριστός, όπου και να πας, δεν σε ξεφορτώνει κανείς, λέει. Δεν έχει τη δύναμη κανένα να σε ξεφορτώσει. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντας και επεφορτισμένοι. Όσοι έχετε κουραστεί, λέγει, και όσοι είστε φορτωμένοι με την αμαρτία, να έρθείτε κοντά μου να σας ξεφορτώσω εγώ, λέει. Καγώ αναπαύσω εμάς. Εγώ θα σε αναπαύσω. Σήμερα τι βλέπουμε. Κάθε ένα σπίτι και κάθε ένας άνθρωπος έχει ένα ψυχίατρο, ένα νευρολόγο και ένα φαρμακείο να πίνει τα φάρμακα. Εκεί με στέλνανε. Να τώρα. Κάθε άνθρωπος. Το πνεύμα αυτό το άλλο πού είναι, στον άνθρωπο κατοικεί και αυτό το πονηρό ή στον αέρα, πού είναι. Ναι, στον αέρα. Πολλοί έχουν την πλάνη και λέγουν εφόσον κοινωνείς, λέγει, το σώμα και το αίμα του Χριστού, λέγει, μένει ο Σατανάς μέσα σου. κάτι ψευτοχριστιανή ερώτηση. Και έρχεται ο Σατανάς και λέει, και όμως, λέει, και εκείνος και εγώ είμαι θα μέσα σου. Που σημαίνει είναι στον άνθρωπο. Είναι στον άνθρωπο, είναι στον άνθρωπο, αντά τον κουβαριάζει ο Θεός, τον Σατανά. Δηλαδή και ο Θεός και αυτό. Και ο Θεός και αυτό. Γιατί εδώ δεν είναι ο Θεός και ο διάολος. Που πάει να πει, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει, πρέπει να κάνει αγώνα. Είτε οι βαγίες είτε εμεί. Χρειάζεται αγώνας. Αγώνας και πίστης φοβερά, φοβερά πίστης. Φοβερά δηλαδή, πίστης. Υπάρχει μαγεία, αλλά όσα υπάρχει στη ζωή, όσα υπάρχουν. Όσο μας δίδει ο Θεός. Διότι ο διάβολος έχει δύο τρόπους. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός και μπαίνει μέσα σου, άλλοτε είναι απ' έξω. Απ' έξω είναι για όλους μας. Απ' έξω δεν κρατάει κανένας χατήριν ο διάβολος. Ο διάβολος δεν κράτησε, δεν φοβήθηκε, δεν εντράπηκε τον Θεό και θα εντραπεί εμάς. Θυμηθείτε στο Σαραντάριον όρος. Ύστερα από 40 μέρες παρουσιάζεται μπροστά του, λέγει, ο διάβολος. Ο διάβολος, πού, στον Θεόν. Δεν εντρέπεται ο κακούργος, δεν φοβάται ο κακούργος. Πάει εκεί και του λέει, άκουσα, του λέει, τώρα που είσαι πεινασμένος, πέσε στις πέτρες να γίνουν ψωμί να φας. Θα προσέξουμε τι απάντησε στον διάβολο ο Χριστός. Αλλά τούτο δεν το έχουμε εμείς. Ο Χριστός παίρνει από την Αγία Γραφή όπλα και χτυπά τα όπλα του διαβόλου που του είπε εκείνη τη στιγμή, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί να φας. Παίρνει από την Αγία Γραφή ο Θεός και του λέγει, η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό που λες εσύ, του λέει. Τι σημασία έχει να μελετάς τη Γραφή, τας Γραφάς, λέγει. Μελετάτε τις γραφές και βρίσκετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αυτή η γραφή, παλικαράκι μου, θέλεις τίποτε? Είμαι του Νίκου, α, του Αγιοβακή, είσαι του Γεωργάκη, είσαι του Γεωργάκη, εντάξει. Μελετάτε τα γραφάς και βρίσκετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Δηλαδή η αλήθεια δεν υπάρχει πουθενά αλλού, είναι μόνο στην Αγία Γραφή. Όσα βιβλία και αν γράφει ο κόσμος, όσα βιβλία και αν εκδίδονται, όσα βιβλία και αν γίνονται, οι μένευσεβείς παίρνουν από την Αγία Γραφή και γράφουν τα βιβλία τους, οι διασεβέστατοι παίρνουν από το διάβολο και γράφουν τα βιβλία τους. Θυμηθείτε εκείνον τον κριτικό. Τον Αντρουλάκη. Θυμηθείτε τον Αντρουλάκη για μια στιγμή. Πήρε από την κόλαση όλη την τάσπη της κολάσεως και την επέταξε πάνω στο πρόσωπο του Χριστού.
Πού θα πάει τώρα αυτή η ψυχή? Πού θα φτάσει αν δεν μετανοήσει? Αν δεν μετανοήσει. Και όλους τους άλλους όσοι γράφουν βιβλία, τα οποία δεν ξέρουν την Αγία Γραφή, δεν μελετούν την Αγία Γραφή, γράφουν όλα όσα ο διάβολος κάνει. Και τα φέρουν στον κόσμο και φαρμακώνουν, δηλητηριάζουν με αυτά τα λόγια τους την νεότητα, τον κόσμο, τα πάντα. Μη παίρνετε περιοδικά και να δίδετε χρήματα και να διαβάζετε αυτή τη λάσπη της σχολάσεως, τη βρωμιά της σχολάσεως, των οχετών. Δεν έχουν τίποτε μέσα. Τι θα σου δείξει ο στραβός? Ο τυφλός, λέει, όταν οδηγεί τυφλό, θα πέσουν και δυο μέσα στο λάκκο. Πρέπει να έχεις έναν που έχει το φως, να κρατάει έναν τυφλό, να τον οδηγεί στον δρόμο, να μην πέσει πουθενά. Εφόσον αυτός είναι τυφλός, τι θα σου δώσει? Ο τυφλός τι θα σου δώσει? Μπορεί να σου δώσει φως? Πηγαίνουμε στο Χριστό μας. Του λέγει του διαβόλου στην γραφή, τη γραφή του λέει. Όχι τι λες εσύ. Αυτά είναι που πρέπει να τους πούμε αυτούς τους διαβολεμένους οι οποίοι γράφουν και δεν ξέρουν. Όχι αυτά που γράφεις εσύ. Κοίταξε τη γραφή. Τι γράφει? Δεν ξέρουν τη γραφή. Και του λέει ο Χριστός, μου λέει εσύ να κάνω το σπέτρο ψωμί να φάω. Αλλά εγώ τι σου λέω? Άκουσε, του λέει. Ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένου εκ στόματος Θεού. Όταν έρθει ο Αντίχριστος, πού θα βρίσκουμε το ψωμί? Πού θα το βρίσκουμε? Αυτός θα σφραγίσει όλους, λέει. Δεν θα μπορείς ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις. Άρα θα πεθάνεις από την πείνα. Τι θα προτιμήσουμε? Εδώ ερωτώ. Τι θα προτιμήσουμε? Να πεθάνουμε ή να φάμε ψωμί? Την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Μόλις του είπε ο Χριστός του σατανά αυτά τα λόγια, τον βλέπουμε και πεισματώνει. Πεισματώνει. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Και τι του λέει ο Παμπώνερος? Του λέει, άκουσε, του λέει. Θα σε μεταφέρω, του λέει, σε ένα όρος υψηλό. Τον μετέφερε αμέσως τον Θεό σε όρος υψηλών και του έδειξε, λέει, όπως την ταινία την οποία δείχνει ο κινηματογράφος, του μετέφερε όλον τον κόσμο μπροστά στο Θεό. Μα το Θεός ήταν ανάγκη από το δεξιό σατανά. Αλλά τι γίνεται? Του λέει, όταν πέσεις και με προσκυνήσεις, του λέει, θα σου το δώσω όλον τον κόσμο. Διότι όταν ήρθε ο Χριστός, όλος ο κόσμος ήταν σατανοκρατούμενος, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Σέβρεται αυτή τη στιγμή, όλος ο κόσμος είναι σατανοκρατούμενος. Το λέγει η Αγία Γραφή. Στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Είναι στην Αγία Γραφή. Για να δούμε. Όχι. Για να δούμε. Στηρίζεται, μελετάτε την Αγία Γραφή. Το λοιπόν, τι λέει η Αγία Γραφή? Αφεθήσετε, λέγει ο διάβολος ελεύθερος, του συνειάσε τον κόσμο ως τον σύτον. Όπως ο Γεωργός κοσκινίζει το σιτάρι, λέγει, έτσι θα αφήσω τον σατανά ελεύθερο να κοσκινήσει τον κόσμο, λέει. Και όσοι μείνουν με τον Χριστό, θα μείνουν με τον Χριστό. Όσοι θα πέσω, θα είναι δική. Δι' αυτόν τον λόγο, εάν κοιτάξετε στους δρόμους, εγώ αργώ να κατέβω κάτω στην Αθήνα. Αργώ πολύ. Μια φορά πήγα προχθές, δοξάζω στο Θεέ μου. Και δεν πήγα στην Αθήνα, πήγα εδώ στο Παγκράτη. Να βλέπεις τον ένα να φωνάζει και να τρέχει. Να βλέπεις τον άλλον να κρατάει αυτό το κινητό στο αυτήν του, όπως ο Χότσας. Ο Χότσας όταν βγει πάνω στο μιναρέ, κρατάει έτσι τα αυτιά του. Έτσι και φωνάζει. Ένας είναι ο Θεός και προφήτης αυτός, αυτού, ο Μωάμεν. Αυτό φωνάζει εκεί πάνω. Και κρατάει τα αυτιά του. Όλος ο κόσμος έτσι τα αυτιά του. Γιατί κάνουν όλοι. 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 Αυτό κάνει. Αυτό. Το κρατάει στο αυτή και πηγαίνει. Και πηγαίνει. Πού πάει? Αυτή όλη η ακτινοβολία την οποία επέμπουν αυτά τα κινητά, ξέρετε πού πάει? Πάνω μας. Πάνω μας.
Πέφτει πάνω μας, αυτή η ακτινοβολία όλη πέφτει πάνω μας. Γι' αυτό ο κόσμος έχει τρελαθεί. Και ως που πάει τρελαίνεται πιο πολύ. Όταν ήρθε ένας Άγγλος επιστήμονας, είπε ότι στην Αθήνα ύστερα από 20 χρόνια θα έχει 40.000 καρκινοπαθείς στο μυαλό. Και εδώ βάζουν τα παιδάκια, το μωρό, το βρέφος 6-7 χρονών και του δίδει το κινητό. Πού πάει αυτή η ακτινοβολία, μέσα και όντω μυαλουδάκι πάει, ύστερα από λίγο θα είναι τρελό το παιδί. Δεν φοβούνται. Φτάνει ό,τι το είπε, ερχόμαστε πίσω. Η φωνή του Σατανά. Ο Θεός είπε ένα παιδό, λέγει, θα ανέβεις πάνω. Ανηφορικός ο δρόμος, φορτίον ένα σταυρός, θα ανέβεις εκεί, αλλά θα σε περιμένω εγώ, λέει. Δεν είναι πλατής, είναι στενός ο δρόμος και κάτι άλλο. Και τεθλιμμένος. Ολολύπης, στενοχώριες, πόνους, κακίες, φθόνους, διασυρμούς, συκοφαντίες. Ό,τι φανταστεί το μυαλό σας. Όλα τα υποφέρει, διότι είναι στενή, λέγει, και τεθλιμμένη η οδός. Πάμε στον διάβολο τώρα. Όταν του είπε ο διάβολος, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις θα σου χαρίσω όλον αυτόν τον κόσμο. Τι του είπε ο Χριστός, πάρε από την Αγία Γραφή. Του λέγει η Αγία Γραφή τι γράφει. Να φοβηθείς και να προσκυνήσεις Κύριον τον Θεό σου, του λέγει. Με βάλει σε μένα να σε προσκυνήσω. Αλλά τι λέει η Γραφή, η Αγία Γραφή. Κύριον τον Θεό σου, αυτό λατρεύσεις και αυτό προσκυνήσεις, του λέει. Δεν σταματά ο τρισκατάρατος. Προσέξτε, εκείνοι που φωνάζουν, μα είναι ο Χριστός μέσα και είναι και ο Σατανάς. Βρε ένα Θεό τον βασανίζει τον Θεό. Τι του λέει, τον πιάνει από εκεί και τον ανεβάζει εις το πτερίγιον του ναού του Σολομώντος, πάνω ψηλά. Και τι του λέει, παίρνει ο Πανούργος από την Αγία Γραφή. Παίρνει ο Χριστός από την Αγία Γραφή. Παίρνει και αυτός ο Πανούργος. Όταν σου λέγει είσαι Άγιος, τι κάνει. Όταν σου βάζει μέσα στο μυαλό σου ότι αγίασες, τι είναι. Δεν είναι αυτός ο κακούργος που σου λέγει τώρα, δεν σε φτάνει κανένας. Εσύ είσαι πρώτος. Εσύ είσαι πρώτη. Όλα τα ξέρεις, όλα τα κατανοείς, όλα τα κάνεις. Αγίασες. Αυτό πάει στον Χριστό τώρα εκεί και του λέει από την Αγία Γραφή να πέσεις, του λέγει, από εδώ που είσαι κάτω και θα σου στείλει ο Θεός, λέγει, τους αγγέλους του, θα σε πιάσουν, λέει, και δεν θα πάθεις τίποτε. Πόσες αρρώσκες πηγαίνουμε στους γιατρούς και σου λέει τίποτε δεν έχεις, μα εγώ πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω. Είχα μία περίπτωση εδώ, μια που τις έκανα μάγια καημένη. Και τις βρήκανε στον Αυχένα οι γιατροί. Τι βρήκανε. Βρήκανε. Απήντησε ο κακός. Λοιπόν, τι της είπε. Προσέχετε εδώ για να δούμε. Άστατα. Αυτός μιλά, τα λέει τα δικά του. Είπαν οι γιατροί να την κάνουν εχείριση. Όταν της είπαν αυτά, εκείνη, σαν να την εφόδισε ο Παναγιώτος Θεός, και έρχεται εδώ στον Άγιο Γεώργιο. Βλέπω μια γυναίκα πιο ψηλή από μένα, με ένα κολάρο, και έρχεται εδώ. Μόλις βάζω το Άγιο Πετραχύλι πάνω της, πηδούσε όπως το χταπόδι που το χτυπάει ο ψαράς. Πέφτει χάμου. Εγώ έχω το Άγιο Πετραχύλι πάνω της και απαντά ο διάβολος. Τι απήντησε νομίζεις. Πώς μου ξέφυγε, λέγει. Πώς μου ξέφυγε και ήρθεν εδώ, λέγει. Είχα έτοιμο και το κρεβάτι, λέγει, να τη σκόψω ένα νευράκι και να μείνει εκεί σε όλη της τη ζωή. Το λοιπόν. Όντως η γυναίκα, επειδή είχε πίστη στον Θεό, έδιωξε ο Θεός και η Παναγία μας και ο Άγιος Γεώργιος τον Σατανά και η γυναίκα τώρα ζει και βασιλεύει. Τι είχε μανία ο διάβολος, να πάει εκεί στο χέρι του γιατρού και εκεί που έκοβε
να κόψει ένα νευράκι. Αυτό ήταν το τελευταίο. Τι θα γινόταν, θα ήταν παράδειγμα. Το λοιπόν, παραδείγματα, έχουμε παραδείγματα τα οποία είναι ζωντανά. Και φεύγουμε από αυτό για να πάμε στη φωνή του Σατανά πάλι. Τι κάνει ο Σατανά. Φωνάζει ο Χριστός να με ακολουθήσεις, φωνάζει αυτός εμένα να ακολουθήσεις, έλα κοντά μου. Ποια είναι η φωνή αυτή, ποιος θα μου πει. Ποιος θα μου πει, ποια είναι η φωνή αυτή του Σατανά. Ποιος θα μου πει τώρα. Φωνάζει ο Σατανάς, όχι σε εκείνο, σε εμένα. Ποια είναι η φωνή αυτή. Όχι, όχι, όχι. Η μόδα χαυτή, η μόδα χαυτή, η μόδα χαυτή, η μόδα. Ολόκληρη φωνή του διαόλου είναι αυτή η μόδα. Ολόκληρη φωνή του διαόλου. Πέστε μου, ποια γυναίκα δεν της εφόρεσε το παντελόνι. Ποια γυναίκα δεν εφόρεσε το παντελόνι. Μετρητά, μετρητά πλάσματα θα έμεινε. Σ' όλα τα άλλα τα εμόλυνε με αυτήν την καταστροφική πράξη του Σατανά. Έκανε τη γυναίκα ένα παίγνιο του διαβόλου και περπατεί στους δρόμους. Τι έφωναξαν οι μόδα σε λίγο. Βγάλτε τα σκυλιά έξω, βγάλτε το σωματάκι σας έξω και περπατάτε στους δρόμους. Αυτήν τη φωνή θα ακούσει. Φωνάζει ο Θεός, μην ακούετε. Φωνάζει ο διάβολος και λέει ακούετε. Κοιτάξτε και τους ανθρώπους. 15 σκουλαρίκια στα αυτιά, τα μαλλιά όπως των αχινών, πάνω, τα βλέπετε τα παιδάκια σας στους δρόμους, έτσι, δεν τα βλέπετε. Ναι. Τα βλέπετε. Έκαναν εκείνα τα μαλλιά όπως το σκαντζόχυρο και περπατούσε στους δρόμους. Ναι. Περπατούσε στους δρόμους. Περπατούσε στους δρόμους. Και τα παιδιά, οι ευσεβείς γονείς που τα βλέπουν, κλαίουν και θρυνούν. Και σου λέει, παιδάκι μου, τι είναι αυτό το χτένισμα. Έτσι λέγει είναι η μόδα. Τελείωσε. Σου φωνάζει ο Θεός. Προσέξτε εδώ, τι φωνάζει ο Θεός. Φωνάζει ο Θεός και λέει, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Μην παίρνετε το σχήμα του κόσμου τούτου, λέγει ο Θεός. Μη γίνεστε όπως είναι ο κόσμος αυτός, αλλά να μεταμορφωθείτε και να γίνετε πνευματικά παιδιά δικά μου και να ανέβετε στο θρόνο. Ποιος το ακούει. Άντε, τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά αυτά με τα μαλλιά και μετά. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Υπάρχουν κάποιοι που διαμορφώνουν κοινωνίες συνειδήσεων χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Εδώ μας δίνουν το δικαίωμα επιλογής. Εφόσον ο Άγιος Κοσμάς είπε ότι ο διάβολος θα είναι μες στο σπίτι σας σε λίγο, λέγει, και τα κέρατά του θα είναι στα κεραμίδια σου. Όλοι βάλαμε αυτόν τον Σατανά μέσα στο σπίτι, αλλά τι θα πω, να σας πω και κάτι άλλο, βρε παιδάκια μου. Αυτό το διαβολοκούτι το οποίο έχουμε στο σπίτι, με αυτό θα δούμε και την έλευση του Αντιχρίστου και του προφήτου Ηλιού και του προφήτου Ενώ. Τηλεόραση. Μέσα στην τηλεόραση. Αλλά τι θα πούμε και το άλλο, ότι ευτυχώς αυτή η επιστήμη όπως προχωρεί πέφτει και μέσα στην παγίδα ίδια. Μας έδωκε ένα κουτάκι που το κρατάει και το πατά. Μόλις δεις κάτι το στραβό, πάτησε το. Γιατί μένεις και το βλέπεις. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη προχωράει εις βάρος μας. Είναι εις βάρος μας, αλλά ευτυχώς, λέγω, είπα το ευτυχώς ότι με εκείνο το κουμπάκι εκλέγεις εσύ τι θα δεις, εκλέγεις τι δεν θα δεις. Είδες ότι σου παρουσιάζει μπροστά σου όλη τη βρωμιά και την ακαθαρσία. Πάτησε το το ευλογημένο. Πάτησε. Εγώ πατάω το μεγάλο κουμπάκι που κλείνει. Έτσι. Όταν δεις και δεν έχει και τίποτε, πάτησε το και κλείσε το και κάνει μια προσευχή. Ναι, ανάγκη να καθίσεις εκεί να σου τρώει την ώρα σου. Το έχουμε αυτό το κουτί για να βλέπουμε τι γίνεται ο κόσμος. Τίποτε άλλο, τίποτε περισσότερο. Το λοιπόν. Φωνή είπαμε του Χριστού, φωνή της μόδας, του Σατανά. Λέγει ο Θεός να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου. Όπως πηγαίνει ο κόσμος, σχηματίζεται. Τον βλέπεις.
να μην γίνεις όπως αυτό λέγει ο Θεός. Τι λέγει, τι προσθέτει. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστετε, λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό σας λέγω ξεχωρίστε, λέγει, και έλατε σε μένα. Εμείς όχι, θα πάω με αυτούς. Έχεις την κόρη και φωνάζει, θα πάω εδώ, μου σφίγγεις, με κάνεις, με καταπιέζεις, με κάνεις και έχω τρελαθεί, θα άσε με να πάω όπου θέλω. Πού θα πας, βρε παιδάκι, κοριτσάκι μου, πού θα πας. Έξω παραμονεύουν όλοι οι λύκοι, θα σε φάνε. Όχι, λέγει, να βγω έξω, θέλω να φύγω. Δεν αντέχω. Τι έλεγε ο άσωτος Υιός. Δώσ' μου, λέγει, εκείνο που μου ανήκει, γιατί εγώ δεν αντέχω να ακούω τη φωνή σου μη. Αυτό να μου το απαγορεύεις, το άλλο να μου το απαγορεύεις, δεν αντέχω. Δώσε μου και θα φύγω, να μην σε ακούω. Έφυγε. Όταν έφυγε, το αποτέλεσμα τι ήταν. Αβώς και χείρος. Το βασιλόπουλο, να βγω και χείρος. Αυτό που ήταν μέσα στα χρυσά και μέσα στο παλάτι το βασιλικό, να έχει τους χείρους και να μην έχει και να φάει και να παίρνει τα ξυλοκέρατα από το στόμα του χείρου να φάει να χορτάσει. Ξυλοκέρατα εδώ που λέει η Αγία Γραφή είναι για αμαρτία. Δεν σου αρέσει ο καθαρός αέρας, δεν σου αρέσει το οξυγόνο. Θέλει να πάει στη βρωμιά, να πίνεις από εκείνη τη βρωμιά. Ποιες όσοι θέλεις. Είσαι ελεύθερος. Το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η ελευθερία. Είσαι ελεύθερος, λέγει. Όποιος θέλει, λέει, ας με ακολουθήσει. Δεν θέλεις, μη με ακολουθήσει. Και γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά θα σας πω τώρα και κάτι άλλο. Έχει ένα ψάρι που το λένε Πέστροφ. Γιατί το λένε Πέστροφ. Γιατί το λένε Πέστροφ. Εσύ, Λεμονίτσα μου, τα ακούεις όλα. Εσύ τα έχεις το μυαλουδάκι σου. Το λοιπόν, ονομάζεται Πέστροφα διότι ενώ είναι μέσα στο ποτάμι, δεν είναι στη θάλασσα το ψάρι αυτό. Ενώ το ποτάμι πηγαίνει με ορμή, αυτό το ψάρι το πρίκησε ο Θεός να πηγαίνει αντίστροφα. Δηλαδή μας έδειξε ο Θεός, μας έδωσε ένα από την φύση την οποία δημιούργησε ο Θεός, παραδείγματα από τα ζώα και από τα ερπετά και από τα πτηνά και το ούτω καθεξή. Θα σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Για να δείτε, τώρα το ψάρι αυτό σου λέγει, παιδί μου, πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα, κόντρα στο ρεύμα. Θέλεις να είσαι με τον Χριστό, πρέπει να πας κόντρα με τη μόδα. Δεν θέλει να είσαι με τον Χριστό, θα σε πάρει το ποτάμι, θα σε εξαφανίσει. Το αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στους πικουίνους. Τους πικουίνους τους είδατε, έτσι. Ξέρετε τι είναι οι πικουίνοι, με αυτήν την τηλεόραση τα βλέπουμε όλα. Είναι ένα μπουλάκι που πηγαίνει σαν το περπάτημα του ανθρώπου. Τσάκτσα με τα δύο ποδαράκια, έχει δύο φτεράκια και τα κουνάει και πάει. Αυτός ο πικουίνος είναι παράδειγμα τιμής. Τιμής. Παράδειγμα τιμής. Είναι αρσενικό και θηλυκό. Εάν το θηλυκό πάει με άλλο αρσενικό, όχι με εκείνο που είναι τέρι, μαζεύονται όλοι οι πικουίνοι, το βάζουν στο μέσο και το τσιμπούν, το τσιμπούν, το τσιμπούν, το τσιμπούν και το ψοφάνε. Παράτησε, λέγεται, η γυναίκα σου και πήγες με άλλη γυναίκα. Σήμερα που ήρθαν οι Αλβανίδες, οι Ρωσίδες, οι Βουλγαρέζες, οι Ρουμάνες, που ήρθαν οι Μαύρες, πώς αντρόγινα έμειναν καθαρά. Πέστε, πώς αντρόγινα έμειναν καθαρά. Πόσες μητέρες έρχονται εδώ και κλαίνε με 4 και 5 παιδιά γιατί έπιασε ο άντρας μια Αλβανίδα και πάει, μια Ρωσίδα, μια Ουκρανέζα. Πάτε, συγγνώμη, στη Λίμνο, ξέρετε τι γίνεται. Μιλάμε 300% το διαζύγιο από αυτές τις ιστορίες. Ορίστε. Το λοιπόν, πηγαίνουμε στην Καμίλα. Η Καμίλα είναι ένα παράδειγμα που μας έδωσε ο Θεός να μην έχουμε κακία μέσα. Η καμήλα είναι κακιάρικο ζώο και όταν το έχεις μέσα στη ψυχούλα σου έχεις ένα διάβολο καμήλα. Και τι σου λέγει, να εκδικηθείς, να του κάνεις τα ίδια, να του επιτεθείς, να μην τον αφήσεις.
σε μισή, να τον μισάς. Σε καταλαβεί, να τον καταλαβείς. Και ούτω καθεξής. Τι γίνεται, ένας καμιλιέρης χτύπησε μια καμήλα. Επειδή ήταν η ζωή του με τις καμήλες όμως, αντελήφθηκε ότι αυτό το έβαλε μέσα του. Το ζώο. Έβαλε την κακία μέσα του να τον εκδικηθεί. Το λοιπόν ήταν πολύ προσεκτικός. Μια ημέρα πήγαινε ένα ταξίδι, πανσέλινος, και εκάθισε, εμάζεψε τα ζώα τις καμήλες και η καμήλα γονάτισε και κάθεται για να ξεκουραστεί. Εκείνος δίπλα πήγε και άπλωσε μια κουβέρτα, χάμω, και σκεπάστηκε από πάνω. Κρύωσε παππούλε απόψε. Ναι, εμένα μου λες. Κοιμήθηκα μαζί το παράθυρο. Σώπακα είμαι που γιατί δημιουργήθηκε στο παράθυρο. Ολόκληρο ο σατανάς μέσα σου και λες παράθυρο. Αυτό λοιπόν. Τι παρακολουθεί εκείνη η καμήλα, έκανε πως δεν έβλεπε, αλλά το μάτι της ήταν εκεί. Ο καμιλιέρης πιο έξυπνος, διότι η καμήλα έχει μια κακία, ενώ ο άνθρωπος έχει μυαλό. Παρακολουθεί την καμήλα και την ώρα που γύρισε από την άλλη μεριά, φεύγει από κάτω και αφήνει το σκέπασμα ότι κοιμόταν εκεί. Πήγαινε, έφυγε, γλίστρησε ο καμιλιέρης. Τι έκανε η καμήλα, αυτό το κακιάρικο το ζώο. Σηκώνεται από εκεί που ήταν και πηγαίνει και πέφτει με μανία πάνω στον καμιλιέρη. Δεν ήταν από κάτω όμως και όταν το αντελήφθηκε ότι δεν ήταν, έσκασε. Ήθελε να τον εκδικηθεί, να τον πεθάνει, δεν το κατόρθωσε και έσκασε από την λύσσα της. Αυτό είναι εις τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι ο Θεός μας λέγει μη γίνεις σαν την καμήλα, παιδάκι. Να συγχωρείς για να σε συγχωρέσω. Να ελεείς για να σε ελεήσω. Να αγαπάς για να σε αγαπώ. Να μην κρίνεις για να μην σε κατακρίνω. Μας τα έδωσε ο Θεός μαζί με τις εντολές μας, έδωσε και συμφωνίες ο Θεός. Λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, Θεέ μου, λέγει, δώσ' μου να αγαπώ και ας μη με αγαπώ. Δώσε να ελεώ και ας μη με ελεούν. Δώσε να συγχωρώ και ας μη με συγχωρούν. Λέγει, γιατί ξέρω ότι στο τέλος εσύ θα με αγαπήσεις, εσύ θα με ελεήσεις, εσύ θα με συγχωρήσεις. Αυτά πρέπει να τηρούμε για να είμαι τα παιδιά του Θεού. Εάν δεν τα τηρούμε αυτά, τι παιδιά του Θεού θα είμαστε. Πάτε μου, συγγνώμη, εμείς πρέπει να φύγουμε. Στο καλό, Γιώργια μου, στο καλό. Και εμείς τελειώσαμε, όσοι εδώ, ό,τι είπαμε, το είπαμε. Όσοι έπιασαν, έπιασαν. Όσοι δεν έπιασαν, δεν έπιασαν. Τι να κάνουμε.